Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Οι εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά τρέχουν ραγδαία. Και άλλη μία φορά η Αριάδνη βρίσκεται στο προσκήνιο και αυτή τη φορά τα πράγματα γίνονται πολύ σκοτεινά. Μείνετε μαζί μου και θα δούμε όλα τα γεγονότα όπως τα έζησε εκείνη. Ξεκινώντας, να πούμε πως η Αριάδνη βρέθηκε σε μια κατάσταση που πραγματικά την οδήγησε στο χείλος της απόγνωσης. Ήταν ένα βήμα πριν κάνει το αδιανόητο, πριν αφήσει πίσω της τα πάντα, σε μια στιγμή όπου ο πόνος και η απόγνωση είχαν πια καταλάβει κάθε μέρος του μυαλού της. Το πρόσωπο της Αριάδνης, γεμάτο απόλυτη απόγνωση, είναι η εικόνα που θα μας συνοδεύει σε αυτό το βίντεο. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Γιατί η ιστορία είναι γεμάτη γεγονότα που δεν μπορείς να σκεφτείς πώς θα τα διαχειριζόσουν και εσύ ο ίδιος. Η ζωή της Αριάδνης έγινε ένας εφιάλτης από τη στιγμή που ο Θάνος, ο αδερφός του πρώην συντρόφου της, ξέσπασε όλη του την οργή πάνω της. Θεωρούσε ότι εκείνη ήταν υπεύθυνη για το θάνατο του αδερφού του και η βία του άφησε την Αριάδνη να κοίταται κάτω, μόνη, γεμάτη αίματα και τραύματα. Η Βασιλική και ο Κουράκος ήταν αυτοί που βρήκαν την Αριάδνη στο σπίτι της, στο πάτωμα, αν ή μπορεί να αντιδράσει. Αμέσως τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί ήταν εκείνοι που ανακοίνωσαν τα δυσάρεστα νέα. Η Αριάδνη θα έμενε για κάποιο διάστημα καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι. Τα τραύματα στη σπονδυλική της στήλη ήταν σοβαρά και η πρόβλεψη των γιατρών δεν άφηνε πολλές ελπίδες για άμεση ανάκαμψη. Και τώρα φανταστείτε πώς θα ήταν να είσαι στη θέση της Αριάδνης. Ήδη έχεις χάσει τον πρώην σύντροφό σου. Ο Θάνος σε κατηγορεί και σε κακοποιεί και τώρα μαθαίνεις ότι δεν μπορείς καν να περπατήσεις για ένα διάστημα. Η Αριάδνη βρέθηκε σε σοκ και η ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα. Κι όμως τα άτομα που αγαπούσε δεν σταμάτησαν να προσπαθούν να τη στηρίξουν. Βασιλική, Κουράκος, όλοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την ενθαρρύνουν να συνεχίσει τη ζωή της. Και η Αριάδνη προσπάθησε και το πάλεψε. Έδειχνε στους άλλους ότι ήταν δυνατή, ότι θα το ξεπερνούσε. Αλλά βαθιά μέσα της τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Η κατάσταση όμως χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο όταν έγινε γνωστή η σχέση της με τον Κουράκο. Οι γονείς της αντέδρασαν έντονα, της απαγόρευσαν να συνεχίσει μαζί του, γιατί πίστευαν ότι τους εξέθετε στα μάτια της κοινωνίας. Φυσικά η Αριάδνη δεν ήθελε να σταματήσει το δεσμό της. Είχε ανάγκη τον Κουράκο. Ήθελε κάποιον δίπλα της. Όμως η πίεση ήταν μεγάλη και τελικά ο Γιώργης, κάτω από όλη αυτή την πίεση, την χώρισε. Έτσι βρέθηκε να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο τεράστιες προκλήσεις. Από τη μία το πρόβλημα υγείας της που την είχε καθυλώσει στο καροτσάκι και από την άλλη τον ξαφνικό και τραυματικό χωρισμό της με τον Κουράκο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί με την ενοχή και την αίσθηση ότι όλα γίνονται εξαιτίας της την οδήγησαν σε μια σκοτεινή γωνιά του μυαλού της, όπου η αυτοκτονία φαινόταν σαν μια λύση για να ξεφύγει από τον πόνο. Η Αριάδνη θα σκεφτεί να κάνει την απόπειρα. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Η Αριάδνη είναι δυνατή και ας μην το πιστεύει εκείνη καμιά φορά. Και τα αγαπημένα της πρόσωπα είναι εκεί για να τη θυμίζουν ακριβώς αυτό. Το αν καταφέρει να σταθεί ξανά στα πόδια της, όχι μόνο κυριολεκτικά αλλά και ψυχικά, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Η δύναμη της ψυχής της δοκιμάζεται, όπως ποτέ άλλοτε, και είναι μία από τις στιγμές που λες, αν το ξεπεράσει αυτό, μπορεί τα πάντα. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε το like στο βίντεο και φυσικά πείτε μας την άποψή σας κάτω σε σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!